Συνάδελφοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, γυναίκες, νέοι και νέες. Εκ μέρους της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στο σημερινό συλλαλητήριο που οργανώνει το ΠΑΜΕ με αφορμή τη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων συμμετέχει στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ ενώνοντας τη φωνή μας με τα εργατικά συνδικάτα, τα σωματεία αυτοαπασχολούμενων, τις οργανώσεις συνταξιούχων, γυναικών, νεολαίας, επειδή έχουμε κοινό αντίπαλο, κοινά συμφέροντα και κοινά αιτήματα. Είναι ο αγώνας, ο κοινός για τις σύγχρονες ανάγκες μας, κόντρα στη φτώχεια, που μας οδηγούν με τις πολιτικές της η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το δικαίωμά μας σε δωρεάν υγεία και πρόνοια, το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών μας. Είναι η πάλι ενάντια στην άγρια φορολογία, το ασφαλιστικό έκτρωμα, τα κάθε είδος χαράτσια που πληρώνουν οι λαϊκές οικογένειες, τις αυξήσεις σε ρεύμα και νερό. Μπορούμε και πρέπει να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες, να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα, να διεκδικήσουμε ελάβρυση στα οικονομικά βάρη των νοικοκυριών μας. Ο κοινός αγώνας μας, η αλληλεγγύη στους αγώνες κάθε κοινωνικής ομάδας που εμείς ούτως ή άλλως τη βιώνουμε κάθε χρόνο στα μπλόκα της οργής και του αγώνα, μας δίνει κουράγιο και δύναμη. Πάνω απ' όλα, πιστεύουμε ότι αυτή η κοινωνική συμμαχία, όσο δυναμώνει, μπορεί να δώσει αποτελέσματα και προοπτική στους αγώνες μας, να σπάσει τη μυρολατρεία και την απογοήτευση και την ιτοπάθεια, να ανοίξει το δρόμο για γενικότερες αλλαγές, ώστε να γίνουμε πραγματικοί ιδιοκτήτες του τεράστιου πλούτου που παράγουμε και που σήμερα συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων, οδηγώντας πολλούς από εμάς στην εξαθλίωση. Δεν δίνουμε πίστοση χρόνου στην κυβέρνηση, γιατί έχει δώσει δείγματα γραφής αυτούς τους δύο μήνες και επειδή από την εμπειρία μας δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Ξέρουμε ότι θα σταθεί απέναντί μας όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η Νέα Δημοκρατία με την ανάδειξή της η κυβέρνηση συνεχίζει σταθερά στα βήματα της προηγούμενης κυβέρνησης. Με συνέπεια εφαρμόζει την ΚΑΠ και με την επόμενη αναθεώρηση που θα έρθει της ΚΑΠ θα γίνει ακόμα χειρότερα για μας και στόχο έχει βέβαια να μαζέψει τη γη και την παραγωγή σε χέρια λίγων και όχι βέβαια προς όφελος εμάς των μικρομεσαίων αγροτών. Τα δείγματα αυτής της κυβέρνησης είναι χειροπιαστά. Τα προϊόντα μας τα αγροτικά συνεχίζουν να πουλούνται σε εξευτελιστικές τιμές, χειρότερες και από τις περσινές. Την ίδια στιγμή βέβαια φτάνουν σε εσάς πολλαπλάσια ακριβότερα. Αρκεί να σας πω ότι ένα κιλό σταφύλια ή ένα κιλό ροδάκινα ο παραγωγός τα πουλάει 10 λεπτά όσο κάνει μία σακούλα στο σούπερ μάρκετ και εσείς τα παίρνετε 1 ευρώ και 1,5 ευρώ. Το έσχος των ανοιχτών τιμών γενικεύεται παντού. Από το γάλα, από το βαμβάκι, από τα σιτηρά, σε όλα τα αγροτικά προϊόντα. Είναι αναγκαιότητα λοιπόν και πρέπει να παλέψουμε ώστε να υπάρχουν κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και συγχρόνου να μας αφήνουν το περιθώριο για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να επιβιώσουμε. Το κόστος παραγωγής παραμένει δυσβάσταχτο και συνεχώς αυξάνει. Το πετρέλαιο συνεχίζουμε να το πληρώνουμε 2,5 φορές παραπάνω από ό,τι το πληρώνουν οι αγρότες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι κλινεχάρκες, οι μεγαλοξενοδόχοι το παίρνουν αφορολόγητο με επιστροφή 1,1 δισεκατομμύρια του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
η προεκλογική υπόσχεση του Υπουργού, του Πρωθυπουργού, ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει έτοιμη πρόταση για μείωση της τιμής του πετρελαίου, δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και η απελευθέρωση της ενέργειας ανοίγει τον δρόμο για νέα αυξημένα τιμολόγια νέες αυξήσεις στα αγροτικά και οικιακά τιμολόγια σε βάρος μας. Υλοποιείται σύντομα το χαράτσι του πράσινου τέλους στο νερό. Οι τεράστιες ζημιές που έχουμε πάθει φέτος, συνάδελφοι αγρότες από όλη την Ελλάδα, δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ. Απέναντίας δίνονται κάποια ψίχουλα που δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση το μέγεθος της ζημιάς. Το αγροτικό κίνημα διεκδικεί να αλλάξει ο νόμος του ΕΛΓΑ. Όχι βέβαια όπως θέλει η κυβέρνηση, ανοίγοντας την πόρτα σε ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες το μόνο που θα κάνουν είναι να αυξήσουν τα ασφάλιστρα και δυστυχώς να δίνουν μικρότερες ασφαλιστικές αποζημιώσεις σε εμάς. Τελευταία διαρρέουν και σενάρια ότι θα μειώσει το απορολόγητο. Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις που έδωσε αυτή η κυβέρνηση, το απορολόγητο το αποκτήσαμε και το κατακτήσαμε μετά από 40 μέρες, 40 μερόνυχτα στο δρόμο, το 2016. Δεν μας το χάρισε καμία κυβέρνηση. Το κατακτήσαμε όταν για 40 μέρες, 40 μερόνυχτα είμαστε στο δρόμο. Λοιπόν, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία κυβέρνηση να το πάρει πίσω. Απέναντίας διεκδικούμε 12.000 αφορολόγητο συν 3.000 για κάθε παιδί. Στην κτηνοτροφία η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερα και τα διέξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα. Δεν τρέφουμε αυταπάτες, ούτε πιστεύουμε τα μεγάλα λόγια ότι δήθεν θα σταματήσουν τις ελληνοποιήσεις. Το ξέρουμε πολύ καλά. Είναι ήδη υπογεγραμμένοι οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει να εισάγεται και κρέας και γάλα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων απευθύνει κάλεσμα αγώνα σε όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που συνειδητοποιούν ότι αυτές οι πολιτικές μας οδηγούν στη φτώχεια και στο ξεκλείδισμα. Δεν μας φοβίζουν τα αγροτοδικεία. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε αρκετά αγροτοδικεία, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Θέλουμε ένα αγροτικό κίνημα που θα στηρίζεται σε μαζικούς αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους που θα συσπηρώνουν την πλειοψηφία αγροτών και κτηνοτρόφων με ουσιαστική λειτουργία που θα ενημερώνει, θα οργανώνει και θα διεκδικεί για κάθε πρόβλημα και αίτημα που έχουμε. Αγροτικό κίνημα που θα παλεύει με συνέπεια ενάντια στις αρνητικές επιπτώσεις από την ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε τη θέληση και τη δύναμη να επιβάλλουμε το δίκαιο μας. Καλή αντάμωση στους νέους μεγάλους αγώνες που έρχονται.